Τα πρόσωπά τους χαρούμενα και χαμογελαστά ντύθηκαν στα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας για να τιμήσουν την πατρίδα τους. 23 μαθητές θα έρθουν και πάλι σε επαφή με τη γλώσσα και την κουλτούρα της Ουκρανίας, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν πολλά παιδιά που προσπαθούν να ξεχάσουν τον ήχο των σιρήνων, τις βόμβες και τη φρίκη του πολέμου. Είναι μεγάλη μέρα για όλη την ουκρανική κοινότητα, επειδή ανοίγουμε πρώτο ουκρανικό σχολείο στην Κρήτη. Ποτέ δεν είχαμε ουκρανικό σχολείο εδώ. Τώρα, όσο ξέρω, έχουμε 23 παιδιά, 17 ή 16 από αυτά είναι παιδιά των Ουκρανών προσφύγων που ήρθαν από το πόλεμο. Τα εγκαίνια του πρώτου Ουκρανικού σχολείου στην Κρήτη πραγματοποιήθηκαν το πρωί στο χώρο του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου, όπου θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα κάθε Σάββατο. Συγκινημένος παρακολούθησε την τελετή ο Αντώνης Καράτζης, που στήριξε την προσπάθεια, και η σύζυγος του Γιούλια, η οποία όχι μόνο έχει καταγωγή από την Ουκρανία, αλλά κουβαλάει την ιδιαίτερη πατρίδα της πάντα στην καρδιά της, ιδιαίτερα τώρα που δοκιμάζεται από τον πόλεμο. Στηρίζουμε και τους Ουκρανούς, βέβαια, και άλλες προσπάθειες. Σίγουρα όμως αυτή τη στιγμή ένας λαός ο οποίος δίνει τη δική του μάχη και χρειάζεται κάθε μορφής αλληλεγγύη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που επέλεξε να δώσουν εδώ, να κάνουν ένα σχολείο που τα παιδάκια που είναι Ουκρανάκια από έναν γονέα τουλάχιστον να μπορούν να έχουν επαφή με την μητρική τους γλώσσα ή της μητέρας τους ή του πατέρα τους, τέλος πάντων, ή σε κάθε περίπτωση τη λογοτεχνία και την ιστορία της χώρας. Σήμερα δεν ανοίγει μόνο το σχολείο, αλλά δημιουργείται και ο σύλλογος, ο Παγκρίτιος Σύλλογος των Ουκρανών. Πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να βοηθάμε. Και ειδικά σήμερα, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει αυτός ο λαός, αυτά τα παιδάκια που κάποιοι ήταν εδώ πολλά χρόνια, κάποιοι όμως ήρθαν τώρα γιατί αναγκαστήκανε λόγω του πολέμου, χρειάζονται πάρα πολύ βοήθεια και στήριξη από την κοινωνία μας. Τα θρανία είναι ήδη έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές. Παντού κυριαρχεί η ουκρανική σημαία. Κεντρικός γνώμονας είναι όχι μόνο τα παιδιά να θυμηθούν ή να μάθουν τη γλώσσα τους, αλλά και να υπάρχει ένας χώρος συνάντησης των μικρών Ουκρανών και να δημιουργηθούν δεσμοί φιλίας. Πραγματικά η Κρήτη είναι φιλόξενη για τους ξένους, για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες. Νομίζω ότι τους παρέχουμε κάθε δυνατή λύση που μπορεί να συμβάλλει στην κανονικότητα. Δεν θα έρχονται μόνο παιδιά προσφύγων, θα έρχονται και παιδιά Ουκρανών που ζουν στην πόλη μας. Θα υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, θα συγκεντρώνονται εδώ, θα μαθαίνουν χρήσιμα πράγματα. Μας στηρίζει πάρα πολύ ο κύριος Καράτζης και η Γιούλια Καράτζη. Καταρχήν μας στηρίζουν από την πρώτη μέρα του πολέμου. Από την πρώτη στιγμή που απευθύνθηκα για μία βοήθεια όταν στέλναμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, μας είπαν αμέσως ναι. Στην τελετή εγγενείων παρέστησαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ συγκινησιακά φορτισμένη έκοψε την κορδέλα η Γιούλια Καράτζη.